επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα καταργήσει τον Καλλικράτη, δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας στους παραγωγικούς φορείς της Κέρκυρας ο πρόεδρος του κόμματος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί μία μέρα μετά τον Πρωθυπουργό σε μια προσπάθεια να στηρίξει με την παρουσία του τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το κόμμα του στο Δήμο και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Συνεχίζει τις επαφές του ο επικεφαλής του Συνδυασμού Νέα Ιόνιος Πολιτείας Σπύρος Σπύρου, που υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και το Λάος, πραγματοποιώντας επαφές σε όλα τα νησιά. Συνεχίζει τις επαφές του ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ιόνιο Αρχιπέλαγος Ηλίας Μπεριάτος, που υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπεριάτος επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας, Παξών και Διαπόντιων Νήσων και την Ένωση Ξενοδόχων του νησιού. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου με αφορμή την παρουσία του στην Κέρκυρα έδωσε τη δημοσιότητα το μέχρι πρώτην ο στέλεχος του κόμματος και υποψήφιος περιφερειάρχης με το συνδυασμό της Επτανησιακής Αναγέννησης Γιώργος Καλούδης. Την παρέτησή του από τη Συντονιστική Επιτροπή της Τοπικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στο Καταστάρι, με αφορμή τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος και ιδιαίτερα τις αδιαφανείς και μεθοδευμένες διαδικασίες, όπως καταγγέλει, επιλογής του υποψηφίου δημάρχου και του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη, κατέθεσε το μέλος της οργάνωσης Διονύσης Καρόπουλος. Κακοτεχνίες κατά την εκτέλεση του έργου ανακατασκευής του πνευματικού κέντρου κατήγγειλε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακηθίων και πρόεδρος της Φιλαρμονικής Κώστας Αναστόπουλος. Αν και το έργο εκτελέστηκε, δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραλαβή του από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, με αποτέλεσμα να έχει σταλεί επιστολή προς τους αναδόχους εργολάβους, κοινοπραξία των κυρίων Διονυσίου Κιβετού και Νίκο Τσουκαλά, καθώς και προς την επιβλέπων εταιρεία Γρόπα Τσουκαλά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, αν δεν προχωρήσουν άμεσα οι εργολάβοι στις εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων, θα δοθεί εντολή να γίνει η κατάπτωση της εγγυητικής τους επιστολής. Την αποχώρησή του από τη διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου προανήγγειλε ο μέχρι και την Τετάρτη διοικητής Κώστας Δεσινιώτης. Χρέη διοικητή θα εκτελεί με την αντικατάστασή του ο υποδιοικητής Βαγγέλης Τσαλοκώστας. Αναφερόμενος στην έως και σήμερα κατάσταση, ο κ. Δεσινιώτης επεσήμανε πως τα φετινά περιστατικά μπορεί να ήταν περισσότερα από πέρυσι, ωστόσο οι καμένες εκτάσεις ήταν λιγότερες λόγω κυρίως των καιρικών συνθηκών αλλά και των μέτρων που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ βοήθεια προσέφεραν και οι τοπικοί φορείς. Τους μηχανικούς που έχουν αναλάβει την αναθεώρηση της μελέτης για τη νέα πτέρυγα του ΟΔΑΣ δέχθηκε στις εγκαταστάσεις του οργανισμός, προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι εργασίες και εν συνεχεία να κατατεθεί φάκελος για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Όπως αναφέρει ο διοικητής του ΟΔΑΣ Στάθης Μπετίνης, το έργο θα μπορέσει άμεσα να προχωρήσει εφόσον δεν υπάρχει άλλη ανάλογη πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Ζάκυνθο. Πάνω από 100 άτομα συμμετείχαν στην δεντροφύτευση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Πικριδιώτισσας κάτω από το κάστρο της Μπόχαλης το μεσημέρι της Κυριακής, σε μια κίνηση που προήλθε ως πρωτοβουλία ευαίσθητων Ζακυνθινών και είχε ως πρωταγωνιστές τα παιδιά. Συμμετείχαν επίσης και παιδιά από το Σώμα Ελληνίων Οδηγών, ενώ δυναμικό παρόν έδωσαν και γονείς. Να προσθεθεί ότι φυτεύτηκαν και Παρίσια και Πεύκα. Μία ακόμη γενική συνέλευση πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής στην αίθουσα της Λέχης ο Ζάκηθος οι ηλιοτρεβείς του νομού, που και φέτος βρίσκονται σε αδιέξοδο αφού είναι σίγουρο ότι δεν θα αποφύγουν τα πρόστιμα και τις μηνύσεις από το Υγειονομικό και το Λιμεναρχείο. Ήδη 20 από τα 42 ηλιοτρεβεία του νησιού είναι σφραγισμένα αφού δεν διαθέτουν έστω και την προσωρινή άδεια λειτουργίας, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύθου καλείται στους ελαιοκαλλιεργητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης για την καλλιέργεια ελιάς που εφαρμόζεται από την οργάνωση να συμμετάσχουν σε ενημέρωση εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί την 5η 14 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία της. Μεγάλη εκδήλωση για το σύμπαν και τη γέννησή του με ομιλητή τον παγκοσμίου φήμης ζακυνθινής καταγωγής καθηγητή Σπύρο Τζαμαρία πραγματοποίησε η τεκτονική στοά Ζακύνθου το βράδυ του Σαββάτου. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το κοινό και την παρακολούθησε πλήθος κόσμου.